Να μπει ένα τέλος στα φαινόμενα εγκληματικότητας που αμαυρώνουν την εικόνα της Μεσαράς, ζήτησαν κάτοικοι και φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις Μοίρες, με αντικείμενο τα φαινόμενα βίας και ανομίας. Όσα αφήνουμε 15 άτομα σε ένα δίδυμο 25.000 κατοίκων να κάνουμε κουμάντο και να εμπνέουν τέτοιο φόβο στους κατοίκους να μπορούν να μιλήσουν, να τους κάνουν ένα σωρό ζημιές, να τους δέρουν κάθε μέρα, να τους ξεφυλίζουν κάθε μέρα και να μην μπορούν να μιλήσουν. Γιατί? Γιατί, κύριε? Κύριε Υπουργέ, ηγεσία της αστυνομίας, κύριε Δήμαρχε, μην ανεχτείτε ο λαός σας να παραμείνει τρομοκρατημένος. Μόνο αυτό θέλω από εσάς. Από αύριο το πρωί, δώστε μας να καταλάβουμε ότι αυτό που έγινε όχι μόνο δεν θα ξαναγίνει, θα τιμωρηθεί κατάλληλα. Γίνεται χαμός στο κάτω. Τι περιμένουμε δηλαδή, να χαθεί ο Νίκος. Ο Νίκος είναι το μικρό. Τα ναρκωτικά που κυκλοφορούν, τα κοφτέλια μας που τα πίνουν, νομίζω ότι τα δικά σας δεν πίνουν, στη γελασμένη. Όπως τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που προείδρευσε τη σύσκεψη, προτεραιότητα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σοβαρού και ολοκληρωμένου σχεδίου ασφάλειας. Να κάνουμε το αυτονόητο και τους όπλους. Οφείλουμε στην περιοχή αυτή να καταλάβει στην περιοχή η τάξη, η ασφάλεια, η οικοδικαιοσύνη και να μην υπάρχει ο φόβος. Η ανασφάλεια, η αγωνία και η αφαιρότητα την επόμενη μέρα. Από την πλευρά τους, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έκαναν λόγο για ένα φυτώριο εγκληματικότητας που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή. Είναι μόνο εδώ, είναι σε όλους τους νομούς υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι φύλακες πραγματικότητας και ταλαντίζουν και τους άλλους συμπολίτες. Πρόκειται για ένα μικρό αριθμό ανακυκλώσιμων εγκληματιών, δηλαδή συνήθι και γνωστά υπότροπα παραβατικά άτομα προερχόμενα από συγκεκριμένες περιοχές ή κοινότητες, αλλά και εγκληματικές οικογένειες. Κανένα μέτρο από μόνο του δεν μπορεί να εξαφανίσει την παραβατικότητα. Δεν είναι μόνο συμβούλος. Απαιτείται μια λογιστική αντιμετώπιση από μια σειρά φορέων και πάνω απ' όλα απαιτείται κοινωνική αφήγηση. Όπως υπόθηκε στη σύσκεψη, το αστυνομικό τμήμα Φεστού καλύπτει με τις αρμοδιότητές του το σύνολο της περιοχής της Μεσαράς. Ωστόσο, είναι υποστελεχωμένο αφού αυτή την ώρα υπηρετούν εκεί 42 άτομα, με τις οργανικές θέσεις να είναι περισσότερες. 30 άτομα υπηρετούν και στα ΤΑΕ που εδρεύουν στο Δήμο Γόρτινας. Συνολικά, η δύναμη αυτή, παρά τις προσπάθειες, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής και ως εκ τούτου πρέπει να προχωρήσει άμεσα η ενίσχυσή τους. Η συστηματική παρουσία της αστυνομίας σιωπηλά, αλλά να ξέρει ότι υπάρχει. Να ξέρει ο πολίτης ότι αν πάρει ένα τηλέφωνο γιατί έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, θα βρεθεί το δεύτερο αστυνομικό αυτοκίνητο να πάει, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η δύναμη της αστυνομίας εδώ πέρα είναι να μπορέσει να βγάλει ένα αυτοκίνητο στη βάρη και αυτό. Αν θα μπορέσει να το χάρει. Στη σύσκεψη επίσης σημειώθηκε πως γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την επανασύσταση της ομάδας Δία στην περιοχή, αλλά και τη λειτουργία της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς.